Έτσι είναι. Κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα με τα ενίκια. Κάθε πέρσι και καλύτερα θα πω. Τώρα τα τελευταία 4-5 χρόνια κάθε χρόνο είναι δυσκολότερα. Και βέβαια περισσότερο αντιμετωπίζουμε δυσκολίες αυτή την περίοδο που είναι η εγγραφή των φοιτητών, αλλά και όχι μόνο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έρχονται. Αλλά προσέξτε, επειδή είμαστε σε μια περιοχή τουριστική, είναι ακόμα πιο δύσκολο το θέμα της ενοικίασης, διότι έρχονται και αρκετοί εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα και βέβαια δυσκολεύει την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Θα πούμε για τους φοιτητές ότι όσοι έρθουν έγκαιρα για να ψάξουν για φοιτητική στέγη, παρότι θα είναι, όπως είπαμε, ένα σταυρόλεξο για δύσκολο σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες, θα εξυπηρετηθούν με κάποια δυσκολία, με κάποιες υποχωρήσεις, αυτό που πιστεύουν ότι θα βρουν, θα εξυπηρετηθούν. Δυσκολότερα θα είναι αυτούς που θα περιμένουν την τελευταία στιγμή, την περίοδο που θα γίνονται οι εγγραφές δηλαδή, εκεί δύσκολα θα βρουν διαμερίσματα. Να πούμε ότι τα διαμερίσματα είναι πολύ λίγα τα διαθέσιμα, οι τιμές είναι πολύ υψηλές. Δηλαδή που κυμαίνονται. Εάν πρόκειται για κέντρο, είναι πολύ υψηλές οι τιμές, θα πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, θα πρέπει να πληρώσουν από 11 μέχρι και 14 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι αν βρούνε στο κέντρο ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικά, το οποίο βέβαια θα είναι ανακαινισμένο και επιπλωμένο, θα πρέπει να ξέρουν ότι θα πληρώσουν περίπου στα 550, ίσως και 600 ευρώ το μήνα. Εάν βρουν κάποιο διαμέρισμα περιαστικά του κέντρου, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο, αλλά όχι μέσα στο κέντρο της πόλης, οι τιμές είναι περίπου στα 9 με 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών ανάλογο, θα μπορούν να το βρουν γύρω από το κέντρο της πόλης, γύρω στα 350 με 380 ευρώ μίσθωμα. Και πάλι ακριβό το μίσθωμα, ακριβώς μίσθωμα με τα δεδομένα της ελληνικής οικογένειας, με τους μισθούς που υπάρχουν σήμερα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και όλα τα λειτουργικά έξοδα που έχει και συντήρηση και διατροφή του φοιτητή. Αυτή είναι η εικόνα που καταγράφηκε στο νομολαστιθείο εκτός από το Ηράκλειο. Ναι, γενικά όπου υπάρχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, είναι αυτή η εικόνα γενικά. Αλλά δεν είναι μόνο το πρόβλημα για τα φοιτητικά διαμερίσματα, τα μικρά διαμερίσματα. Δηλαδή, ανάλογα πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι οικογένειες που ψάχνουν για να βρουν διαμέρισμα, για να στεγάσουν την οικογένειά τους. Μου έλεγε μία πελάτησα μάλιστα συγκεκριμένα ότι για 3 χρόνια ψάχνει διαμέρισμα αλλά δεν μπορεί να βρει διαμέρισμα προσιτό για να μπορεί να το πληρώνει ανάλογα με το μισθό που παίρνει. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι ένα διαμέρισμα για οικογένεια περίπου στα 100 τετραγωνικά, γιατί αν έχουν και 2 παιδιά είναι περίπου στα 100 τετραγωνικά, θα πρέπει να το πληρώσουν πάνω από 600 ευρώ, ίσως και μέχρι 800, και πάλι μιλάμε για διαμέρισμα που δεν είναι στο κέντρο, είναι γύρω από το κέντρο, γιατί αν είναι στο κέντρο το μίσθωμα μπορεί να είναι 1000 ευρώ και ίσως περισσότερο.